δημιουργήσω εντάσεις. Σήμερα συνέβη στη χώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Και αυτό είναι η απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και η απαγόρευση εισόδου άλλων δύο διπλωματών. Η ανακοίνωση η οποία βγήκε είναι ότι οι συγκεκριμένοι διπλωμάτες παίζουν μέσα σε εισαγωγικά, παίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο παιχνίδι στο θέμα της ονοματολογίας. Δημιουργήσου εντάσεις. Σήμερα συνέβη στη χώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, και αυτό είναι η απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και η απαγόρευση εισόδου άλλων δύο διπλωματών. Η ανακοίνωση η οποία βγήκε είναι ότι οι συγκεκριμένοι διπλωμάτες παίζουν μέσα σε εισαγωγικά, παίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο παιχνίδι στο θέμα της ονοματολογίας. Αυτό το λέω περισσότερο και μάλιστα αναφέρεται ότι υπάρχει ολόκληρο κείμενο το οποίο αναφέρεται ποιοι φορείς ενεργοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή και μάλιστα και σε σημείο μέχρι χρηματοδότησης και όπως αναφέρει και οι εφημερίδες αλλά και ας πούμε η ανακοίνωση μέσω μιας ορθόδοξης παλαιστινιακής, κάπως το αναφέρεται, οργάνωσης, χρηματοδότηση η οποία φτάνει ή υποστήριξη η οποία φτάνει σε δεσποτάδες, φτάνει σε δημάρχους. Απλά το αναφέρω για να πω το εξής πράγμα. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Πρέπει να είμαστε πάντα, μα πάντα επιφυλακτικοί στο τι παιχνίδια μέσα σε εισαγωγικά, θεωρώντας πάντα την άποψη των αγνών ανθρώπων μια συμπεριφορά πατριωτική, αλλά τι παιχνίδια γενικότερα παίζονται σε ζητήματα του τύπου της ονοματολογίας, τι συμφέροντα υπάρχουν γενικότερα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορώ να μιλήσω? Μπορώ να μιλήσω? Σε κόβω ποτέ εσένα? Σε κόβω εγώ. Σαν πρόεδρος μπορώ να... Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πολύ κύριε. Κάτσε κάτω κύριε Καγγελίδη, αν θες βγείτε έξω. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφερθώ. Το δεύτερο θέμα, γιατί εσύ έχεις κανένα πρόβλημα? Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω να είμαστε προσεκτικοί. Αν καταλαβαίνετε, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα μιλάω. Σε ποιο γενικότερα, σε ποιο μιλάω? Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορώ να τοποθετηθώ ή να πάρω την άδεια σου? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, αγαπητέ μου. Δεν κατάλαβα, αγαπητέ μου, που δεν μπορώ. Σοβαρά μιλάτε? Οι απόψεις, η ενημέρωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά, θα μας απαγορεύσετε? Θα με απαγορεύσεις? Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, με όλο το σεβασμό, με όλη την αγάπη και με όλη την εκτίμηση για τον προκαθήμενο εδώ της περιοχής μας, θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι γνώμη του ή αν είναι ιστορική άποψη. Η εγκύκλιος επιμαντορική, η οποία αναφέρεται στις εκκλησίες, στους γάμους, στις κηδείες κτλ. Όπου υπάρχει, συγκεκριμένα την έχω μπροστά μου, η Μακεδονία είναι Ελλάδα, η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, και στον προκαθήμενο και γενικότερα. Ότι, ορίστε, ο Μητροπολίτης μας. Οπότε λέει, μπορούμε να μιλήσουμε? Δεν κατάλαβα. Εσύ τι έχεις κανένα πρόβλημα? Δεν μπορούμε να... Έχεις κανένα πρόβλημα? Εγώ με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό μιλάω. Γιατί δεν πρέπει να ακούγονται? Από τι πράγμα? Ζητήσαμε να μην πάρουν τα λεφτά.
Κύριε Καγγελή, δεν μπορείτε να ερεμήσετε και να μπορείτε να αποδέχεστε και μια άλλη άποψη? Ή δεν μπορείτε? Δεν μπορείτε, δεν μπορείτε να ακούτε. Δεν μπορείτε να ακούτε ότι αυτού του είδους οι αμφισβητήσεις και οι αμφισβητήσεις των διεθνών συνεργασιών και των απόφασεων. Ήθελα να πω λοιπόν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει όλοι μας, νομίζω, γιατί ανοίγονται, να αποχωρήσεις. Προφανώς κάποιοι δεν μπορούν να ακούσουν. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να πει τα δικά του μέσα σε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά μπορώ να έχω το λόγο? Διαδικαστικά δικαιούμαι. Θα μπορούσα να καθίσω κάτω και να πω κάποιες σκέψεις. Οφείλεστε να προστατεύετε το καλό κλίμα. Θα μπορούσα. Δεν μας καθυλώνετε. Θα μπορούσα να καθίσω κάτω όπως σωστά γίνεται. Θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά επειδή συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει. Δώστε μου το λεπτό. Δικαιούμαι το λεπτό. Μπορώ να πω τις απόψεις μου ελεύθερα. Τον προστατεύετε και κρατάτε χαμηλούς τόνους. Με απαγορεύετε να πω αυτά που θέλω να πω? Κύριε Μαυροκεφαλίδη, με απαγορεύει κανείς? Απλά θα μπορούσα να καθίσω εκεί. Οκ. Δεν θα μπορούσα να τα πω.